δεύτερης εθνικής Καρφάλος Οπας Γιάννενα, που νίκησε στο ντέρμπι της αγωνιστικής 3-1 την Καβάλα στο στάδιο των Ζωσιμάδων. Οι φιλοξενούμενοι πάντως ξεκίνησαν καλύτερα και πήραν το προβάδισμα μόλις το τρίτο λεπτό με τέρμα του Μίλτου Σαπάνη. Λίγο αργότερα η Καβάλα έχασε σημαντική ευκαιρία να κάνει δύο τα τέρματά της, αλλά ο Βαρτζιώτης πρόλαβε την τελευταία στιγμή το Σουλτανίδη. Στη συνέχεια ο Παζιάννενα αφυπνίστηκε, δημιούργησε ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Κατεργιαννάκη και έφτασε στην ισοφάριση στο 37. Ο Χρήστος Τζάνης εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της άμυνας και με όμορφο σουτ έγραψε το 1-1. Στο δεύτερο ημίχρονο μίλησε η κλάση του Γιώργου Σαϊτιώτη. Αρχικά, στο 50, έχασε από κοντά μεγάλη ευκαιρία, ωστόσο 7 λεπτά αργότερα πήρε το αίμα του πίσω και με κεφαλιά έδωσε το προβάδισμα 2-1 στον Μπας. Στο 63 οι Γιαννιώτες έφτασαν και σε τρίτο γκολ. Ο Σαϊτιώτης πλάσαρε έξοχα τον Κατεργιαννάκη και με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα στον αγώνα διασφάλισε την νίκη της ομάδας του. Το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο, το ξέρετε πάρα πολύ καλά και το ξέρετε και το ξέρω. Είμαστε στενοχωρημένοι γιατί πιστεύω βάσει της απόδοσης του πρώτου ημιχρόνου ίσως έπρεπε να έχουμε καλύτερη τύχη. Βέβαια ένα ποδόσφαιρο δεν διαρκεί 45 λεπτά. Η αλληλεγγύη και η ενότητα των παιχτών μας τα λέει όλα. Σε τρελάδα después a un campo de juego. Και όλα αυτά όπως βλέπετε μεταφέρονται μέσα στο γήπεδο. Partido sabíamos que era un partido muy difícil con un equipo muy competitivo. Γνωρίζαμε ότι το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο με μια ομάδα άκρος ανταγωνιστική.